Έλα. Έλα, αυτός είναι αρτιμελής, δεν έχει πρόβλημα και να πέσει. Να μην είμαι αρτιμελής μετά έτσι. Πάμε. Συνέχισε, συνέχισε, να δούμε πέρα, όλη τη φάση. Ανέβασε το μέχρι επάνω να δούμε, πάει. Αυτό είναι ένα σύστημα μεταφοράς και προσβασιμότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε χώρους τους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε μόνιμη κατασκευή, είτε ράμπα, είτε ηλεκτρική κατασκευή, διότι είτε οι χώροι είναι διατηρητέοι, είτε δεν μας το επιτρέπει ο χώρος λόγω της στενότητας του δρόμου ή οτιδήποτε άλλο. Μέχρι στιγμής έχουμε τοποθετήσει σε χώρους ιδιωτικούς και δημόσιους, σε επαρχίες και ειδικά σε κτίρια δημόσια, σε δημαρχία, τέτοιου είδους μηχανήματα, τα οποία διευκολύνουν πάρα πολύ την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα κτίρια αυτά. Ναι, γίνεται μια παρουσίαση για να μπορούν να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε δημοτικά κτίρια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστιο θέμα με τα δημοτικά κτίρια στον Άφπιο για την προσβασιμότητά τους από άτομα με ειδικές ανάγκες. Μια μελέτη που είχε κάνει η τεχνική υπηρεσία σε ό,τι αφορά το βουλευτικό δεν εγκρίθηκε από την αρχαιολογία. Έτσι ψάχνουμε κάποιους φορητούς, κάποια φορητά μηχανήματα για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είμαστε στις δοκιμές ακόμα, γι' αυτό και έγινε αυτή η παρουσίαση, και από εκεί και πέρα η τεχνική υπηρεσία θα μας εισηγηθεί ποιο είναι το καταλληλότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το αυτονόητο, να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στα κτίρια κοινού ενδιαφέροντος. Λοιπόν, γίνεται στο Δημαρχείο μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση σε ό,τι αφορά την αυτονομία και την αυτοεξυπηρέτηση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, ειδικά στο κομμάτι του να αποκτήσουν πρόσβαση σε κτίρια που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τα κτίρια που εξετάζουμε είναι αρκετά υψηλός ο πύχης, έχουν αρκετά μεγάλες δυσκολίες. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με αρχαιολογικές υπηρεσίες και πολεοδομικές υπηρεσίες που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνιμες παρεμβάσεις, και με τη βοήθεια των εταιριών από την Αθήνα βρισκόμαστε εδώ σε αυτά τα κτίρια για να μπορέσουμε να βρούμε την ιδανικότερη λύση και να προσφέρουμε το αγαθό της πρόσβασης στα άτομα με ειδικές ανάγκες.